Περιφερειακό Συμβούλιο γίνεται δυστυχώς υπό το φως των προαπαιτούμενων, των 140 προαπαιτούμενων που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ως παρατάξεις της αντιπολίτευσης έχουμε βάλει μέσα ένα ταμπελάκι που λέει «Δυτική Μακεδονία πενθεί». Προκύπτουν από αυτά που προβλέπουν μέσα τα προαπαιτούμενα. Το χειρότερο είναι ότι τα προαπαιτούμενα που αφαιρούν στη ΔΕΗ δεν χρειάζονται καν νομοθέτηση. Θεωρούνται διοικητικές πράξεις, άρα δεν περνάνε από τη Βουλή. Και εδώ αποδεικνύεται το μεγάλο παιχνίδι που έχει στηθεί στις πλάτες του κόσμου της Δυτικής Μακεδονίας. Η πώληση των λιγνητικών μονάδων, η πώληση του ΑΔΜΙΕ, η πώληση των υδροελεκτρικών, όλα αυτά θα αποφασιστούν από το ΚΙΣΥΠ, από το Κυβερνητικό Υπουργικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Δεν θα έρθουν λοιπόν για ψήφιση. Και το ερώτημα είναι, ήξερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα νομοσχέδιο και ότι θα έρθουν αυτά τα μέτρα να εφαρμοστούν απευθείας με την πώληση του 40% των λιγνητικών και υδροελεκτρικών μονάδων, του 24% του ΑΔΜΙΕ, του 17% του ΤΑΙΠΕΘ, στην ουσία το ξεπούλημα της επιχείρησης, χωρίς να υπάρχει κανένα αντάλλαγμα για την επιχείρηση. Τι θα πει αυτός ο Περιφερειάρχης που φώναζε για τη γη και τα νερά, που τώρα πωλήθηκαν ήδη, γιατί δεν χρειάζεται τίποτε να νομοθετηθεί πλέον. Έχουν πουληθεί χωρίς να υπάρχει καμία δέσμευση να επιστρέψουν στο δημόσιο. Τι θα πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, τι θα πούνε σε αυτούς τους ανθρώπους για τις μετεγκαταστάσεις που περιμένουν να μετεγκατασταθούν από μια δημόσια ΔΕΗ, εύρωστη ΔΕΗ, βιώσιμη ΔΕΗ. Τι θα πούν στις πόλεις με τις τηλεθερμάσεις που θα σταματήσουν σε λίγο καιρό. Τι θα πούν στους εργαζόμενους που θα χάσουν τη δουλειά τους. Στους ανθρώπους που δεν θα βρίσκουν πια δουλειά σε μια περιφέρεια που θα χάσει 11.000 θέσεις εργασίας. Εδώ θέλουμε να πούμε κάτι. Ως Περιφερειακό Συμβούλιο, επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου, δεν ψηφίσαμε κανέναν πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ. Ψηφίσαμε και εξουσιοδοτήσαμε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχει ένα θέμα. Μπορεί να έχουν διαφορετική στόχευση. Μπορεί η ΓΕΝΟΠ και ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ να θεωρεί ότι είναι αρκετό να ζήσουν για λίγο καιρό οι μονάδες, ώσπου να βγουν οι ίδιοι στη σύνταξη. Η περιφέρεια όμως έχει να σκεφτεί πολύ περισσότερα θέματα. Έχει να σκεφτεί καταρχήν το αναπτυξιακό κομμάτι, το πώς θα ζήσει αυτή η περιοχή. Έχει να σκεφτεί αυτό που είπαμε πριν, τη γη και τα νερά. Έχει να σκεφτεί τους ανθρώπους που περιμένουν τις μετεγκαταστάσεις. Έχει να σκεφτεί τις τηλεθερμάσεις. Πάνω απ' όλα το πώς θα ζήσει, την ανάπτυξή της. Όλα αυτά λοιπόν μπήκαν στο κάδο των αχρήστων από τον Περιφερειάρχη, που κάποτε είχαμε πει ότι ήταν ο αναισθησιολόγος της κυβέρνησης. Γιατί ήξερε και δεν μιλούσε, οπότε αυτή ελέγχεται ως προς την πολιτική ηθική του, ή δεν ήξερε και τότε είναι επικίνδυνο να είναι Περιφερειάρχης.